ερχόμασταν έτσι να σας αγκαλιάσουμε, αλλά ακόμα αυτό με τις αγκαλιές και τα φιλιά. Και βέβαια, δίπλα της ο σύζυγός, τέταρτον ήμιος στη ζωή και στην τέχνη, ο Νικόλας ο Ντίμας. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Καταρχήν, τι σου κάνει και είσαι τόσο νέος? Ρε παιδί μου, κάθε φορά που σε βλέπω ξανανιώνεις. Τι κάνεις? Ειδικά αυτές τις μέρες νομίζω είσαι ο μόνος που μου το λες. Ναι. Γιατί είμαι τόσο άϊπνος και κουρασμένος και ξέρω εγώ που αισθάνομαι ότι... Όπως και να είσαι, είσαι ένας πολύ χαρούμενος, πέραν της φοβερός επαγγελματίας, είσαι ένας πολύ χαρούμενος άνθρωπος δηλαδή και στα δύσκολα. Με το χαμόγελο. Είναι έτσι πάντα? Δόξα σου ο Θεός, ευτυχώς. Νομίζω και οι δύο ταιριάζετε σε αυτό. Ταιριάζουν, ναι. Νομίζω σε αυτό. Νομίζω είμαστε, ναι, είμαστε αισιόδοξοι σαν άνθρωποι. Πολύ. Γενικά, τουλάχιστον αυτό εκπέμπεται. Σίγουρα είμαστε και άνθρωποι, γιατί επειδή ήταν και οι καταστάσεις πώς ήταν τα τελευταία χρόνια, λογικό είναι ότι κάπου και η ψυχολογία έτσι. Αλλά κρατάμε πάντα την αισιοδοξία και προχωράμε έτσι. Μικαέλα, μου από αυτά τα δύο χρόνια που σίγουρα ήταν δύσκολα και για τους δυο σας, γιατί είστε και σε έναν τομέα ο οποίος πλήγηκε πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι κρατάς, τι είναι αυτό το θετικό που θα κρατήσεις, γιατί αρνητικά ξέρω τι είναι και είναι πάρα πολλά. Τι θα πεις ότι τελικά μέσα από αυτά τα δύο χρόνια βρήκα αυτό ή έγινε αυτό? Εγώ ευχαριστήθηκα πάρα πάρα πολύ την κόρη μου, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ το σύζυγο μου, περάσαμε όμορφες στιγμές. Ώρες μαζί πολλές. Βρήκαμε χρόνο, κάναμε πράγματα για μας. Το καλό της και τελικά ανακαλύψαμε αυτό που συζητούσαμε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς οδεύουν τα πράγματα γενικότερα τη σήμερα ημέρα, ενώ με το θέμα της επιβίωσης. Επιβίωση έγινε. Γιατί έχουν ακριβήνει τόσο πολύ τα πάντα, που είναι απλά, έχεις την εξής απορία πώς θα τα βγάλεις πέρα, ειδικά κάποιος που έχει οικογένεια και παιδιά και τα λοιπά, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Εγώ θα σου πω, χτες που πήγα, τώρα πες αυτό, πήγα στο σούπερ μάρκετ, ένα συγκεκριμένο, δεν θα πω το τι ήταν. Όχι, αλήθεια, ένα συγκεκριμένο θέλω να σας πω, παιδιά, ήταν ακριβώς η διπλάσια τιμή. Ακριβώς. Έχουν πάρει τα πάντα. Είστε άνθρωποι που πηγαίνετε, κυκλοφορείτε, ψωνίζετε. Αυτό... Δεν βλέπετε τώρα, παλιά πηγαίναμε και βλέπεις την άλλη με το καλάθι τίγκα γεμάτο. Ναι. Τώρα βλέπεις, όχι το καλάθι, το καρότσι. Ναι, τώρα βλέπεις και με το καλάθι τα αυτό. Ακριβώς. Το απαραίτητο και φεύγεις. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι τουλάχιστον άλλο θετικό είναι ότι μπορέσαμε να αντιληφθούμε ότι δεν χρειάζονται και τόσα πολλά, ναι, για να είσαι καλά. Σωστό αυτό που λες. Αυτό πολύ σωστό το συζητάγαμε. Δεν χρειάζονται τώρα, και τόσα πολλά για να σε κάνω. Έχεις φτιάξει ένα στούντιο μουσικής, νομίζω από τα πολύ πολύ σπουδαία στην Κύπρο. Mm-hmm. Και θυμάμαι εγώ τότε που ήταν στο ξεκίνημά του ότι είχαν ξεκινήσει πολλές δουλειές. Ναι. Με την ποιότητα που διαθέτεις, με τον ήχο εκεί, με τη γνώση σου κτλ. Συνεχίζουν να υπάρχουν δουλειές? Ή αυτή όλη η μιζέρια κοινωνική, η μείωση των εισοδημάτων έχει φέρει πτώση ακόμα και αυτή τη βιομηχανία? Σίγουρα φέρει πτώση. Αλλά επειδή είναι ένας κλάδος που ασχολείται με τη δημιουργία και τα ταλέντα που διψάνε για να δημιουργήσουν, δηλαδή όσοι άνθρωποι δημιουργούν, θέλουν συνέχεια να... Δεν σταμάτησε να υπάρχει. Δηλαδή, είχαμε μια κρίση μέσα στην καραντίνα και μέσα στον κορονοϊό. Μαζευτήκανε όμως. Μαζευτήκανε και ήρθανε μετά. Η διαφορά ποια είναι? Ότι πλέον δεν έχει να πληρώσει ο κόσμος. Αυτό. Μπράβο. Και αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό είναι ότι όλοι αντιλαμβάνονται την ακρίβεια, δεν κόβουν τίποτα από τα απαραίτητα της δουλειάς μας, αλλά από εμάς έχουν την απαίτηση να κόψουμε για παράδειγμα. Έτσι. Συμβιβάζομαι, καταλαβαίνω με όλη μου την καρδιά και την ψυχή να βοηθήσω όσο μπορώ να βοηθήσω, αλλά πρέπει και άλλο να αντιληφθεί ότι και εμάς είναι η δουλειά μας. Βέβαια. Νικόλα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και τους δύο βασικά, γιατί Μικαέλα. Έρχονται, φαντάζομαι, έχεις δει πάρα πολύ κόσμο και κοσμάκι mm-hmm. που θέλει να τραγουδήσει, θέλει να δει τη φω... Υπάρχει η περίπτωση να πεις δεν κάνεις? Να πείτε και οι δύο, δεν. Ναι. Το έχετε πει? Ναι, ναι, ήρθαμε. Ναι, ευγενικά, όμορφα, ωραία, αλλά μπορείς να το εξηγήσεις το άλλο. Βέβαια, μα κάποιος το έχει, εξαρτάται από ποιον άνθρωπο πρωτίστως έχεις απέναντί σου. Δηλαδή, αν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος όντως μπορεί να αυτοσαρκαστεί, αντιλαμβάνεται ότι όντως δεν είναι λέει, τόσο, ναι, ξέρω εγώ. Το χειρίζεσαι αλλιώς. Αν όντως έχεις έναν άνθρωπο απέναντί σου που το πιστεύει ακράδαντα και το ασπάζεται ακράδαντα ότι όντως το κατέχει και το έχει και εγώ δεν του χαλάω το όνειρο. Δεν το χαλάω. Άμα το όνειρό του είναι αυτό, όχι, το πιστεύει, άστο να το ζήσει. Θα το ζήσω κι εγώ μαζί με αυτό το όνειρο. Εγώ σε πληροφορώ ότι πατούσα πολύ καλά τις νότες. Έτσι δεν μου είπες ότι πατούσα? Εμένα με πατάς σίγουρα. Εμένα με πατάς καθημερινά. Οι νότες δεν ξέρω να τις
συναισθήματα. Ο Ανδρέας τραγουδά υπέροχα όμως. Έξω. Άντε κι άλλος. Καλά. Ξαναπέρνα έξω. Επειδή ο κόσμος ο πολύ σας ξέρει και από εμφανίσεις. Σε διάφορα φεστιβάλ, εκδηλώσεις, μαγαζιά. Θα το συνεχίσετε αυτό, συνεχίζετε. Το κάνουμε, ναι. Το κάνετε, το κάνουμε, ναι. Πού είστε τώρα? Όχι, σε θέλεις που... Σε μαγαζί δεν είμαστε. Ασχολούμαστε μόνο με αυτό το εξτρά του κλάδου, που έτσι όπως λέγεται στην Κύπρο. Δεξιώσεις, γάμους, φεστιβάλ στα χωριά και χορεσπερίδες, πάρτις εταιριών. Αυτό το φεστιβάλ στα χωριά μου αρέσει τόσο πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ. Είναι τόσο ωραίο. Και εμάς μας αρέσει. Πρόσφατα τώρα στη... Έχουν πέσει τιμές τώρα και εκεί φαντάζομαι κομμένες, έτσι. Αυτό που σου έλεγα, ότι έχουν πέσει μόνο σε εμάς. Έτσι. Διότι έρχεται και σου λέει ότι ακριβήναν όλα, κάνε κάτι καλύτερο, κάτι καλύτερο και δεν αντιλαμβάνονται. Και εμείς, για να πάμε μέχρι εκεί, και εμάς ακριβήναν, έτσι. Και σε εμάς ακριβήναν όλα. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο από όλα? Το ότι ο κόσμος έχει μαζευτεί στα σπίτια του εδώ και 2 χρόνια. Διψάνε από διασκέδαση και χορό φαγητών κτλ. Έξω από το σπίτι και βρίσκουν την ευκαιρία στο γάμο ή στη χορεσπερίδα να έρθει εκεί που έχει δώσει, έχει δώσει το φακελάκι. Δεν φεύγει από εκεί να πάει παρακάτω και μένει μέχρι τις 3 το πρωί να διασκεδάσει μαζί μας. Και εκεί που εμείς τελειώναμε στις 3 ώρες. Σε μια δουλειά που πηγαίναμε, τώρα γίνεται. Δουλεύουμε, τραγουδάμε 5 ώρες οι δυο μας. Για να. Έχεις δίκιο. Μιχαήλα, ποιο τραγούδι του αφιερώνεις? Ποιο το αφιερώνω? Παναγία μου. Αρκετά τραγούδια το αφιερώνω. Σε φαντάζομαι σε κάποια φάση να τραγουδάς και να το αφιερώνεις κάποιο τραγούδι. Εντάξει, ούτως ή άλλως το πρώτο που ήταν μουσική του Νικόλα, το έτσι απλά είναι το τραγούδι μας. Αυτό δεν το συζητάω. Ήταν το πρώτο που τραγούδησες? Ναι. Έτσι απλά ήρθε και στη ζωή σας, έτσι γνωριμία, τα πάντα. Έτσι απλά. Το γνώριζα τον Νικόλα από τα επαγγελματικά κτλ. Και ήρθε. Δεν ξέρω, ήταν περίεργο. Εντάξει, είναι και πολύ, ξέρεις, είναι πολυεργαλείο η νεαρά. Πολυεργαλείο, το ξέρω. Μπορεί να τραγουδήσει πολλά είδη. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να την ακούσει, ξέρω εγώ, στο πολύ λαϊκό, στο πιο ελαφρύ λαϊκό, τα τραγουδάει όλα. Εγώ, άμα σου πω, Ανδρέα μου, ότι προτιμώ όχι τα τόσο λαϊκά, αλλά με έχουν συνδέσει με αυτό το πράγμα. Πολύ, πάρα πολύ. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί είναι τόσα η χρόνια της λόγω της... Είναι η ανάγκη της δουλειάς στην Κύπρο. Ναι, είναι η ανάγκη της δουλειάς, νομίζω, πιο πολύ. Πρέπει δηλαδή, να έχεις το λαϊκό, αλλιώς δύσκολο να... Ενώ αγαπάω πάρα πολύ. Τώρα έχεις την πολυτέλεια στην Κύπρο να πεις, εγώ τραγουδάω, παιδιά, έντεχνο, άμα θέλετε έρχομαι. Δεν θα πας πουθενά. Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολλές δουλειές πάμε και λέμε μόνο έντεχνο, για παράδειγμα. Ή πιο μοντέρνα, ας πούμε, πιο αυτά. Βέβαια, βέβαια. Το ζητώ. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Είναι τραγούδι. Έτσι απλά, παιδιά. Αυτό το αφιερώνω. Να το. Πόσο γερός είναι αυτό το τραγούδι πλέον. Να βγάλουμε να πούμε για το καινούργιο. Να το τραγούδι που του αφιερώνει, παιδάκι μου, ορίστε. Τι ωραία δουλειά. Έτσι απλά, έτσι θεά. Ήμουνα πιο... Στην Αθήνα. Όχι, στην ΠΑΦ. Αλήθεια. Ήταν το λεωφορείο με και τη στάση και λέω δεν έχουμε εμείς λεωφορείο και στάση. Είχα ευκαιρία να πούμε όμως για το καινούριο. Γιατί πόσο γύρω με αυτό να ακούμε το έτσι απλά την εικόνα. Αφού μας αρέσει η Μικαέλα όμως. Ήτανε να βγάλουμε πριν κανένα μήνα, αλλά λόγω κάποιων καταστάσεων έτσι δυσκολιών, να ευελπιστούμε ότι εντός... Είναι έτοιμο το τραγούδι. Είναι έτοιμο. Είναι ένα κομμάτι υπέροχο. Ελπίζω να το αγαπήσετε κι εσείς. Είναι μπαλάντα στυλ, έτσι τι είναι. Ναι. Είναι ένα χασάπικο ουσιαστικά. Να πω. Βεβαίως να πεις, ναι. Να τα πούμε ενός. Εννοείται. Είναι ενός σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, του Γιώργου Καραδήμου. Έχει γράψει κομματάρες και είναι και τιμή μου. Που... Γιατί το είπα αυτό το κομμάτι demo για να δοθεί σε έναν μεγάλο τραγουδιστή. Το έστειλα γιατί η στίχη είναι του Σταύρου μας, Σταύρου Σταύρου, και το στείλανε να το ντεμάρω, ας πούμε. Η στίχη είναι του Σταύρου. Ναι. Σταύρου του Σταύρου. Ναι. Σπουδαίος. Και μουσική Γιώργος Καραδήμος. Συνεργάζεται ο Σταύρος με τον Καραδήμο, ναι, πολύ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Και το τραγούδισα στο στούντιο και είχα τρελαθεί. Αλλά ήταν, καλά μην πω για ποιον τραγουδιστή, αλλά έναν πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Εν τέλει, ενώ το δειγμάτισε και τα λοιπά και τα λοιπά, μετά που μίλησα με τον Γιώργο, του λέω, μου άρεσε τόσο πολύ, θέλω, πάρ' το. Πόσο χάρηκα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, πραγματικά. Εντάξει, στο έδωσε έτσι, στο έδωσε γιατί πιστεύει ότι η φωνή σου μπορεί βέβαια, να... Όχι, μου είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα και πραγματικά τον ευχαριστώ. Μου είπε εξαιρετικά λόγια, αλήθεια.
Θέλω να σε ρωτήσω και στους δύο βεβαίως θα κάνω την ερώτηση αυτή. Οι συνεργασίες πάρα πολλές, έχετε δει και έχετε ακούσει, έχετε συνεργαστεί, έχετε συναναστραφεί με πάρα πολλούς ανθρώπους. Μου δώσες πάσα που είπες πολύ γνωστός καλλιτέχνης. Με πολύ γνωστούς καλλιτέχνες και όχι. Ναι. Καβαλημένα καλά μια έχετε συναντήσει. Εσύ ίσως λίγο παραπάνω. Ναι, ναι. Ναι, βέβαια, υπάρχει. Στο χώρο μας, γιατί εσείς στο χώρο σας δεν έχετε συναντήσει. Πάρα καταλύτε. Πολλά. Εμείς πάρα πολλά. Είναι, αφού... Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή είσαι και δημιουργός, δηλαδή θα πρέπει να συνεργαστείς έτσι και εκβαθέων με κάποιον που θα μπορούσε να λάμψει, είναι. Τώρα έχει λάμψει, έχει αυτά και είναι λογικό. Εκεί πρέπει να κρατήσεις ισορροπία. Τι κάνεις, λες δεν συνεργάζομαι, γιατί είσαι όνομα. Κάνεις απλά τη δουλειά σου. Κάνεις απλά τη δουλειά σου. Και αυτό είναι που δεν μου αρέσει τη δουλειά μου. Όλοι μου λένε τι ωραία είναι αυτή η δουλειά που κάνεις. Ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς και ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που γίνεται η αγκαρία. Που πρέπει να κάνεις απλά για να το κάνεις. Γιατί είναι η δουλειά σου, πρέπει να πληρωθείς. Ναι. Αλλά υπάρχει και το αντίθετο. Υπάρχουν πάρα πολλοί σπουδαίοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που δεν το έχουν καβαλημένο το καλάμι, ναι. Που νομίζεις ότι έχουν. Και όταν έρθουν στο στούντιο και τους γνωρίζεις από κοντά, λες μα τι σπουδαίος άνθρωπος. Πραγματικά. Και πραγματικά ό,τι και αν έκανε του αξίζει. Πες μου έναν που πιστεύεις ότι πραγματικά του αξίζει. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, παιδιά. Χρόνια. Πραγματικά είναι το top τραγούδι σας αυτό. Μες στην καραντίνα το είχατε βγάλει, ναι, έτσι. Ναι. Ναι. Για πες μου. Κυπρέοι καλλιτέχνες, για παράδειγμα. Ναι, όποιον όχι στο επίπεδο, ξέρω εγώ. Κυπρέοι καλλιτέχνες που όλοι τους γνωρίζουμε. Ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου, για παράδειγμα. Ο δικός μας, ο Λούκας, ο Γιώργας, ο Άλεξ. Που είναι αγαπημένος μου, η οικογένεια μου πλέον. Πολύ. Δηλαδή είναι σπουδαία παιδιά. Σπουδαία και παιδιά. Και έχει άλλους που δοκιμάσανε να κάνουν πράγματα. Ήρθανε λίγο πιο μπροστά, ξέρω εγώ, στα μέσα και νομίζουν τέτοια, ότι γίνανε αστέρια. Και νομίζουν ότι, ναι, ακριβώς. Έτσι μείνει πάντα. Και δεν υπάρχει καλή συνεργασία, γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους και ότι... Δήμα, πες μου λίγο, με εξωτερικό υπάρχει συνεργασία, δηλαδή... Θυμάμαι παλιά όταν ξεκίνησες. Βεβαίως. Είχες δουλειές από το εξωτερικό σπουδαία, με σπουδαίους. Βεβαίως, ναι. Με σπουδαίους δημιουργούς. Κρατώ μια σπουδαία συνεργασία με έναν πολύ καταξιωμένο και βραβευμένο μουσικό συνθέτη. Γκράμι νόμινι. Ναι, ναι. Ο οποίος ζει πλέον στην Πάφον. Ο Ντέβιτ Λάντς είναι πολύ γνωστός πιανίστας. Έχει συνεργαστεί μέχρι τους Beatles, τους Σελίν Ντιόν, Κρίστινα Μαρία, που είναι και η σύζυγος του τώρα. Συνεχίζει και γραφεί τραγούδια και πηγαίνουμε στο σπίτι του και τον ηχογραφούμε. Έχει φτιάξει ένα στούντιο, έχει αντιλάσει τον πιάνο στο σπίτι του και τον ηχογραφούμε. Κρατάει αυτή τη συνεργασία εδώ και 5 χρόνια. Δηλαδή, πριν 5 χρόνια που ξεκίνησε, απλά γράφαμε τα demo και τα στέλναμε στην Αμερική. Θυμάμαι, τότε με demo ήσουν, έτσι. Ακριβώς. Τώρα γίνεται όλη η παραγωγή στην Κύπρο. Όλη η παρκία και κυκλοφορίζει. Έχουν βραβευτεί. Έχει κερδίσει παγκόσμια βραβεία αυτός με τις παραγωγές που κάναμε εμείς στην Κύπρο. Ναι. Έχει και. Κερδίσαμε και βραβείο παραγωγής. Έλα. Παγκόσμιο βραβείο παραγωγής. Μπράβο, που δεν κερδίσει αυτός εσύ θέση. Dima Production. Ναι. Μπράβο, λέτε. Λοιπόν. Και επίσης και μια πολύ πρόσφατη συνεργασία. Μια πολύ γνωστή τραγουδίστρια στην Ουκρανία, η Καμαλέ Ζαχούρ, που ήταν χθες στην Κύπρο. Κρατάμε τη συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια επίσης με τον Άλεξ τον Παραγή και τον Κοντομπουλό. Που πηγαίναμε στο σπίτι τους στο Κίεβο και ηχογραφούσαμε. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Ήταν στην Κύπρο αυτές τις τρεις μέρες για μια εκδήλωση για τους Ουκρανούς. Που ήρθαν και στο στούντιο και ηχογραφήσαμε. Διακοπές θα πάτε φέτος. Θα τα δούμε. Το πολύ μέχρι φλουγάτε. Πάφο. Δεν φεύγετε εκεί. Να πω κάτι επί της ευκαιρίας για αυτό που λέει για την Καμαλέ Ζαχούρ. Πήγα προχθές στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Μια πρωτοβουλία του Άλεξ Μας. Είναι για το κίνημα, βέβαια, Stand for Ukraine. Ναι. Και τραγουδίσαμε από ένα κομμάτι. Φαντάζομαι και χθες είχαν γυρίσματα, πρέπει να έχει αρκετούς καλλιτέχνες. Προχθές ήμουν με τον Γιώργο μας, το Σταματάρι. Άλλος εξαιρετικός. Και τον Άλεξ, ναι. Ναι, πρέπει να σκεφτείς λίγο, ναι, έτσι, παιδιά, να σου είναι εξαιρετικοί, είμαστε, νομίζω... Και πραγματικά, μία, νομίζω, κίνηση... Εξαιρετική, θα τραγουδούσε και η Καμάλη, αλλά λόγω άλλων νομίζω προβλημάτων εν τέλει. Ναι, κρυολόγημα. Ευελπιστώ, θα το δείξει τον Digital TV την Παρασκευή στις 7.30 και αν δεν κάνω λάθος θα το πάρετε και εσείς. Ναι, ναι, είμαστε και εμείς. Γενικά τα κανάλια θα πάρουν πλάνα λογικά.
Και ελπίζω να πάει καλά. Και όλα θα πάνε καλά. Και μακάρι να σταματήσει αυτή η ιστορία και ο πόλεμος, για να... γιατί ναι. Παίρνουν ότι χάνονται ζωές, άδικα, συσπιτώνονται άνθρωποι. Δεν το... Και μην πολύ πρόσφατο και εδώ σε εμάς. Και εμείς πληρώνουμε το πέρα. Θέλω να μου πεις κάτι, κάποιο νέο. Να σου πω. Έτσι, κάτι που δεν ξέρουμε. Λέω. Κάτι που δεν ξέρετε. Ναι, κάτι που δεν ξέρουμε. Γεια σας. Δεν το ξέρουμε και το μαθαίνουμε τώρα, ναι, έτσι. Είναι πρώτη φορά που το λέω. Είμαι 4 και κάτι μηνών. Είσαι 4. Λοιπόν, όταν μπήκες... Όχι, δεν φαίνεται καθόλου. Είμαι 4, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν φαίνεται καθόλου. Μπράβο, ρε κορίτσια. Αλλά θέλω να σου πω, δεν το ήξερα στο λόγο μου. Όχι, την ώρα που... Όχι, δεν το ήξερα. Δεν το είπα, μου λέει, τι λες, πού είναι. Ναι, δεν το ήξερα και την ώρα που μπήκες μέσα, λέω, μα πόσο όμορφη είναι, πόσο γλυκιά έγινε. Και σκέφτηκα από μέσα. Στα αγόρια δεν είσαι και καλά πια άγρια. Πες μου η κόρη σου πώς το, πώς το πήρε. Πόσο τώρα, η μικρή πόσο είναι. Θα γίνει 30 Ιούλιο. Το κατάλαβε. Βέβαια. Κατάλαβε, έτσι. Παναγία μου, γεννούνται τα παιδιά με το μυαλό. Θα κλείσει 3 χρονών και δεν πιστεύω. Νομίζω είναι 5 η Μαρία Αντρέ. Κυριολεκτικά όμως. Εντάξει, τα κορίτσια είναι και λίγο πιο. Από αυτά που κάνει, από αυτά που λέει, από αυτά που δεν πιστεύω. Τα κορίτσια είναι λίγο πιο γρήγορα. Μάλιστα. Και παιδιά, τι συγκινητικό, τι ωραίο πράγμα μας είπατε. Ρε παιδί μου, αυτά παιδιά, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην κάνεις παρέα, μπορεί να μην κάνεις παρέα μαζί τους, αλλά έχουν έναν τρόπο που σε κερδίζουν. Πάρα πολύ. Τι ωραίο πράγμα. Τι ευχαριστή έτσι είδηση. Πολύ χάρηκα, πάρα πολύ. Πες μου, η κόρη σου έχει ταλέντο. Να πάμε στο πιο δίκτυο συγκινήθηκα. Εγώ θα πιάνω εγώ να είμαι. Λέμε τώρα οι γονείς, πάντα λέμε για τα παιδιά τους. Το έχει το ταλέντο έτσι. Γιατί παιδιά είστε υπερταλαντούχοι και ήδη. Πραγματικά, αντικειμενικά. Να μην υπερβάλλουμε, ας πούμε, για να λέμε, αλλά πραγματικά έχει πάρα πολύ. Αλήθεια. Καλά, κάποιο όργανο αποκλείδα να μην παίξει. Μέσα στο σπίτι εκεί, όργανα, ιστορίες. Τα ξέρει όλα απ' έξω πρώτα απ' όλα. Τα πνευστά, τα κρουστά, τα αυτά, τα βάζει, τα μαθαίνει όλα. Μέχρι περίεργα να σου πει για το φανκότο και το όμποε και τριών χρονών. Δηλαδή. Επειδή ασχολείται πολύ μαζί τη η Μιγαέλα, ό,τι τη μεταφέρει το αρπάζει απευθεία. Τα ξέρει όλα. Δηλαδή ξέρει τα όργανα όλα, ξέρει τα πάντα. Αλλά το πολύ εντυπωσιακό είναι τα πράγματα που κάνει από μόνη τη. Δηλαδή μπορεί να ξέρει ένα τραγουδάκι. Και αλλάζει τους στίχους μόνη της, 2,5 χρόνια τώρα, παιδιά, και ταιριάζει τους στίχους που σκέφτηκε πάνω στη μουσική του ραγουδιού που της έμαθε η Μιγάλη. Ναι, ναι, ναι. Και το ταιριάζει. Μακάρι να είναι καλά το παιδί πάνω από εκεί μετά. Απίστευτο. Νομίζω μας κάνετε λίγο παραπάνω έτσι. Εγώ ενθουσιάστηκα τώρα. Θα μου πεις εσύ γιατί ενθουσιάστηκες, αλλά εγώ ενθουσιάστηκα. Γι' αυτό φαντάζομαι είναι και ο λόγος που μέχρι την Πάφο, έτσι. Ναι, ναι. Η αλήθεια. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάμε 2-3 μέρες Αθήνα, εάν χρειαστεί, ας πούμε, για κάτι που έχουμε να τακτοποιήσουμε. Ξεκούραση ανάγκη αλλά... έχουμε όλοι. Είχαμε ένα-δυο ταξίδια τώρα. Ναι, ναι, λογικό. Σαν εγώ απέναντι φεύγω για Ζάκυνθο για δουλειά. Ναι, πολύ ωραία η Ζάκυνθο. Για ένα γάμο Κυπριακή κάτω. Θα ήταν και Μιγάλα, αυτόν τον λόγο δεν θα έρθει. Ο λόγος είναι γιατί μέχρι 3 μηνών είχα πάρα πολύ μαναγούλες αυτά που δεν είχα τίποτα στη Μαρία Αντρέα. Ενώ τώρα είμαι μια χαρά, πού να το ξέρω κι εγώ. Μια χαρά. Έτσι είναι, στα αγόρια έτσι είναι. Και εγώ μέχρι 9 μηνών ήμουνα. Πάντα καλά, στα αγόρια έτσι είναι. Δεν είχα μόνο αναγούλες, είχα γίνει. Παναγία μου. Να είμαστε καλά, τα παιδιά μας να καλά. Υγεία, υγεία. Με το καλό σας ευχόμαστε να είστε πάντα ευτυχισμένοι, να ολοκληρωθεί η ευτυχία σας με το νέο μέλος. Καλά είμαστε. Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω από τους άλλους. Καλά είμαστε κι εμείς. Τι ωραία, πρώτη φορά μας ρωτάνε. Αυτό είναι. Ναι, είμαστε πάρα πολύ καλά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν έχουμε ανθρώπους που αγαπάμε εδώ πέρα μαζί μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε πάντα καλά παιδιά. Εμείς. Και μην ξεχνάμε ότι θα έρθω και στο στούντιο και δεν περίμενα. Δεν μου κάνα πρόταση να κάνω από μόνη μου. Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα, αν βγάζαμε ένα τραγούδι εμείς οι δύο και το παίζαμε και κάναμε και την πλάκα μας. Γιατί δεν το κάνουμε για το ήρθε και έδεσε του χρόνου. Γιατί δεν το βάζουμε για το ήρθε και έδεσε εμείς να πούμε το τραγούδι. Να μας γράψουμε να γράψουμε τη μουσική. Δεν γίνεται να το κάνουμε. Του χρόνου που την έχουμε. Το κάνουμε εμείς. Να γράψει τη μουσική ο Ντίμας και να τραγουδήσουμε εμείς. Όχι μόνο του, γιατί είπε ότι έχει καλή φωνή. Μαζί, παιδάκι μου. Θα σου κάνω εγώ δεύτερες. Να μου κάνεις δεύτερες. Γιατί σου είπα. Μου είπε την προηγούμενη φορά ότι πατούσα τις νότες. Θα σας βάλω έτσι το σκουλικάκι. Θα γράψει ένα τραγούδι και θα το πείτε για τους τίτλους. Αυτό είπα. Θεκέδεσε, αυτό είπα. Έκλεισε. Λοιπόν, έκλεισε. Έκλεισε. Πώς σχέση. Λοιπόν, έκλεισε. Να το. Ξεκινάμε λοιπόν με δεδομένο στο χεράκι μας ότι του χρόνου θα έχουμε στη μουσική, με μουσική του Ντίμα, του Νικόλα, θα έχουμε τραγούδι τίτλων. Θα τραγουδάμε καλά, εγώ είμαι ενθουσιαστή, διπλούς ενθουσιασμό. Και θα το γυρίσουμε και βίντεο. Καλά, δεν το συζητώ. Λοιπόν, έκλεισε. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε ξανά πού. Πού θέλετε να πάμε, θες να πάμε σε... Τηλεοπτική σειρά
απαραδεκτή. Μια σειρά τους αγαπώ. Μια ιστορία που ξεκίνησε ένα νέο δρόμο, άνοιξε δρόμο όσον αφορά τις καθημερινές σειρές. Πάμε στο ρεπορτάζ. Η Απαράδεκτη είναι μια ελληνική κωμική σειρά που δημιουργήθηκε από τη Δήμητρα Παπαδοπούλου. Η σειρά προβλήθηκε στις οθόνες μας στις αρχές της δεκαετίας του 90, από το Σεπτέμβριο του 1991 έως τον Ιανουάριο του 1993. Αρχικά το σενάριο δόθηκε το 1990 στον Αντένα, όμως απορρίφθηκε λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Λίγο καιρό μετά έγινε πρόταση στο Μέγκα, το οποίο μετά από αρκετές επιφυλάξεις δέχτηκε. Στα πρώτα 4 επεισόδια είχε χλιαρή υποδοχή από το κοινό και μέτρια τηλεθέαση. Από το 5ο επεισόδιο και μετά, σημείωσε εξαιρετικά υψηλά νούμερα. Το επεισόδιο 25, με τίτλο Παρακολουθήσεις πρώτου τύπου, σημείωσε τηλεθέαση 73%. Πήρε την 4η θέση στην κατηγορία Τα μεγάλα νούμερα του Μέγκα. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου εκείνη την περίοδο έκανε μια ραδιοφωνική παραγωγή με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και συνειδητοποίησαν ότι έχουν χημεία. Παράλληλα, μέσα από μια παράσταση που έπαιζαν εκείνοι ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος, έκανε πρόταση στο Γιάννη Μπέζο για το ρόλο. Ο Βλάσης Μπονάτσος άκουσε τη συζήτηση και της είπε πως θέλει να είναι μέρος σε αυτό που ετοιμάζουν. Η σύνθεση των τεσσάρων ήταν ιδανική και ένα από τα στοιχεία της μεγάλης επιτυχίας. Φημολογείται πως το ρόλο του Βλάση Μπονάτσου αρχικά θα έπαιρνε ο Τάκης Παπαμαθαίου, αλλά αρνήθηκε την πρόταση. Με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου δεν ήταν ένα καλοπληρωμένο σύριαλ. Απλά ο καθένας το εξαργύρωσε μετά με τον τρόπο που ήθελε. Το γράψιμο των επεισοδίων έπαιρνε 3 ημέρες και άλλες 3 ημέρες το γύρισμα για το κάθε επεισόδιο. Τα γυρίσματα δεν ήταν κουραστικά και περνούσαν όμορφα. Η ίδια θεώρησε πως το σύριαλ έπρεπε να κοπεί γιατί ένιωθε να κουράζεται και φοβόταν πως θα χαλάσει και δεν θα είναι το ίδιο. Η ηθοποιός έχει πει πως η αναγνωρισιμότητα που βίωσε τη διέλυσε. Δεν ήταν κοινωνική και πιέστηκε αρκετά. Ξαφνικά όλοι της μιλούσαν στον δρόμο και χρειάστηκε χρόνο για να μπορέσει να το διαχειριστεί. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποσύρθηκε και δεν ήθελε να δουλέψει. Ο Γιάννης Μπέζος πιστεύει